Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. 1-2, 1-2. Εντάξει με Χρήστο. Εντάξει. Ωραία τη ζέστη είναι αυτή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιού και απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με όλα τα θέματα του Ηρακλή. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και ό,τι προλάβουμε. Και Ηρακάμπ έχουμε. Όσα μπορέσουμε να πούμε, κυρίως ξέρω είναι δεδομένο το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. Όχι ότι έχουμε σήμερα κάτι οριστικό να πούμε. Δεν έχουμε κάτι οριστικό να πούμε και κάτι ουσιαστικό. Και για ακόμα μία μέρα υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει αναμονή. Είναι όλα αυτά και με τη ζέστη που έχει τώρα δεν παλεύονται με τίποτα. Παλεύονται, Χριστό μου, δεν παλεύονται. Την καλησπέρα μου στους ακροατές και στις ακροάτριες της ώρας για μπλε, του Λίμπερο 107,4 και φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή που είναι εδώ συντονισμένος και σήμερα και σας ευχαριστώ παρέα με τους χορηγούς μας έτσι όπως είμαι τώρα και στάζω γιατί περπατούσα αρκετά, είμαι μουσκέμα στον υδρότα. Πρώτον θέλω ένα μπάνιο, δεύτερον θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο στην Άθητο και τρίτον να ανέβω πάνω στον Νότο, στο βράχο, να με φυσήξει και λίγο, γιατί κατά τις 9-10 θα ρίξει ένα αεράκι και να πιω κάτι ροζιστικό, μια μπυρίτσα, μια μπυρίτσα, αν φύγουν όλα, να ριλαξάρουμε. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar μαζί μας και σήμερα. Τρόπο επικοινωνία, FM και το μήνυμά σα, αποστολή στο 54526, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr για τα μηνύματά σα. Χρωστάω και ένα μήνυμα από την Φωτεινή. Χθες δυστυχώς δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Θα το κάνουμε σήμερα όμως, αρκετά μεγάλο είναι, αλλά θα το διαβάσουμε ολόκληρο. Και τα δικά σας που θα έρθουν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και οι σακούλες Αριστοπλάστ. Για σας που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε σακούλα, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23 940 72 941 και www.aristoplast.gr. Τι είχαμε σήμερα επίσημα στο ποδόσφαιρο? Είχαμε μία ανακοίνωση νωρίς το πρωί από την ΠΑΕ Ηρακλής, που μάλλον βγήκε για να βγει, δεν λέει κάτι ουσιαστικό. Και είχαμε και μία δήλωση του Αχιλλέα Μπέου, που την έχει ξανακάνει, και θα καταλάβετε τι εννοώ, σε πολύ λίγο. Άλλος μπορεί να τον πιστέψει, άλλος μπορεί να μην τον πιστέψει, Μπέος είναι αυτός, δεν βγάζεις άκρη. Μέσα σε όλα βέβαια, αν εξαιρέσουμε την πρωινή ανακοίνωση, η οποία προφανώς και βγήκε για να βγει, θα τη διαβάσω σε λίγο. Από τη στιγμή που ο Μπέος έκανε τη δήλωση που έκανε στο διαδίκτυο, από εκεί και μετά η ΠΑΕ Ηρακλής είναι εξαφανισμένη. Δεν έχει βγάλει το παραμικρό, δεν έχει αναφέρει το παραμικρό, δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά την ενημέρωσή μας και την ενημέρωσή σας, την ενημέρωση του κόσμου. Και δεν μιλάω να βγάζει κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώσεις. Μπορεί να μεταφέρει κάτι, μπορεί να επικοινωνεί με χίλιους δύο τρόπους με τον κόσμο. Μέσω και των ρεπόρτερ, αν θέλετε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τέτοια σιωπή, μια τέτοια σιγή που είναι πολύ πολύ εκνευριστική, γιατί χωρίς ενημέρωση, από τη στιγμή που ο Τόμ Παπαδόπουλος, πάλι Παπαθανασάκης ήμουν έτοιμος να πω, το γλίτωσα στη στροφή. Από τη στιγμή που ο Τόμ Παπαδόπουλος φεύγει αύριο για Αμερική, δεν πρέπει να τελειώσει σήμερα οριστικά το θέμα Βόλους. Ναι μεν, ο Στάθης Καραντώνης ο αντιπρόεδρος μάλλον θα μείνει και την επόμενη εβδομάδα εδώ. Μόνος του θα βρεθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ΗΠΑ ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αλλά αν φύγει χωρίς να έχει τελειώσει το θέμα Βόλος, δύο συμβαίνουν. Ή κερδίζουν χρόνο για δικούς τους λόγους, ώστε να κλείσει το θέμα του Βόλου, ή κερδίζουν χρόνο για δικούς τους λόγους, ώστε να φύγουν στην Αμερική και όπως λέμε κάθε μέρα, μην τον είδατε μετά, κάτι που συνέβη
και με τον προηγούμενο μεγάλο μέτοχο της Παϊράκλης. Γιατί άμα φύγει οριστικά στην Αμερική, χαιρέτα μου τον Πλάτανο, άντε πάνε βρέστονα, και αποφάσισε για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηράκλη. Η ομάδα θα μείνει μετά στο έλεος και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να τα πάρουμε χρονικά τα της σημερινής ημέρας, για όποιον και για όποιον δεν έχει κάποια ενημέρωση, δεν γνωρίζει κάτι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή. Αν και οι περισσότεροι όλη τη μέρα με ένα κινητό στο χέρι είναι, δεν ισχύει όμως για όλους αυτό. Τέλος πάντων. Ο μεγαλομέτοχος Παϊράκλης, θέλοντας να διαφυλάξει το κύρος του ιστορικού σωματείου μας, αλλά και να προστατέψει από κάθε κακοτοπιά τις όποιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις κάνει την παρούσα κρίσιμη στιγμή, οφείλει να διαψεύσει την αναφορά ονομάτων διαφόρων ΠΑΕ που διοχετεύτηκαν στον τύπο τις τελευταίες μέρες. Καταστάσεις σαν και αυτές που γίνονται με δόλιο και κακόβουλο τρόπο θεωρούνται ως τροχοπέδι για τις μελλοντικές κινήσεις του μεγαλομετόχου. Εδώ βέβαια να μου επιτρέψετε να πω ότι οι ίδιοι από τη διοίκηση του Ηρακλή έβγαζαν προς τα έξω για Καραϊσκάκη. Και οι ίδιοι τώρα λένε ότι αυτοί που τα έγραφαν είναι κακόβουλοι. Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά. Πάμε παρακάτω. Ο μεγαλομέτωχος, θέλοντας να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδος μας, τους διαβεβαιεί. Δεν το σχολιάζω. Ότι συνεχίζει να εργάζεται ακατάπαυστα ώστε να βρεθεί μια επιτρεπτά βιώσιμη λύση για το σωματείο μας. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα ανακοινωθούν με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ίδιο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, εκτός και αν εννοούν την αυριανή ημέρα, γιατί επαναλαμβάνω, αύριο φεύγει στην Αμερική. Τώρα όσο για την πρόταση ο μεγαλομέτοχος, θέλοντας να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδος, δεν ξέρω από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, αν καθησυχαστήκατε με την ανακοίνωση αυτή που βγήκε σήμερα το πρωί. Αν καθησυχάστηκε κάποιος και είναι ήρεμος πλέον και δεν περιμένει τις εξελίξεις και είναι σίγουρος για αυτά που θα συμβούν, ας στείλει ένα μήνυμα να τον παραδεχτώ. Πάμε και στη δήλωση στο sfina.gr σημερινή που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος. Και δεν είναι η πρώτη φορά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει πάρει σβάρνα αρκετά μουμουέ. Το κομμάτι του κάνει και συνεχίζει. Λοιπόν, σημερινή δήλωση, μεσημεριάτικη, μεσημεριανή όπως θέλετε. Συναντηθήκαμε και πάλι με τον κύριο Παπαδόπουλο. Τα είπαμε, αλλά του εξήγησα ότι δεν μπορεί να γίνει καμία μετακόμιση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Δεν φεύγει ο νουπου σου Βόλος από το Βόλο, το εξήγησα στον κύριο Παπαδόπουλο και αυτό τελείωσε. Το κατάλαβε. Ήρθε μήπως με πείσει να αλλάξω γνώμη, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα τέτοιο. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά κάποια πράγματα δεν γίνονται. Κάποιες καταγραφές και κάποιες ερωτήσεις. Καταγραφή νούμερο 1. Έχει ξανακάνει τέτοιες δηλώσεις ο Αχιλλέας Μπέος την Κυριακή, που έλεγε ότι το θέμα τελείωσε οριστικά και αρνητικά. Και εδώ κολλάει η ερώτηση. Γιατί χθες ξανακάνε ραντεβού? Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος χθες ξαναδέχτηκε τον Παπαδόπουλο στο Βόλο? Γιατί το κάλεσε σε δείπνο? Από τη στιγμή που του είπε από το πρώτο ραντεβού ότι δεν γίνεται ρε μεγάλε, ξέχασε το, ο Βόλος δεν φεύγει από εδώ, δεν πάει Θεσσαλονίκη, ό,τι και να κάνεις, να χτυπιέσαι. Γιατί ξανακάναν ραντεβού? Να πούνε τι, τα ίδια? Ναι μεν, την κρατάμε τη δήλωση, όπως έκανε δήλωση και την Κυριακή, αλλά η δήλωση της Κυριακής πήγε περίπατο γιατί ξανακάναν ραντεβού. Τώρα αν θα πάει και η σημερινή δήλωση περίπατο, δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όλο αυτό είναι πολύ πολύ εκνευριστικό. Άμα είναι να κάνετε το deal, κάντε το να τελειώνουμε. Μας έχετε σπάσει τα νεύρα, υδρώνουμε σαν τους χαζούς. Έχουμε και σας και τον Ταλγκά μας κάθε μέρα. Κάντε το, να γίνει. Αλλά να γίνει και λίγο σύντομα, Μην γίνει τον Ιούλιο και μετά λέμε δεν έχουμε έτοιμη ομάδα για την πρεμιέρα της Super League. Έτοιμο σημαίνει να το ακούσω και αυτό. Δεν το αποκλείω. Και από τη στιγμή που ο Μπέος έχει πει 2, 3, 5, 10 φορές
στον Παπαδόπουλο ότι δεν γίνεται να φύγει ο Βόλος από το Βόλο. Γιατί ξανακάνα ραντεβού εχθές. Και στην τελική, γιατί όλο αυτό το γαϊτανάκι. Γιατί αυτές οι δηλώσεις επιδηλώσεων. Και από τις δύο πλευρές. Και ξανά δηλώσεις. Και να τοποθετήσεις. Και ξανά ανακοινώσεις. Γιατί όλο αυτό το πράγμα. Από τη μία γκρινιάζετε και διαμαρτύρεστε για το ότι το θέμα παίρνει έκταση και δεν θέλετε να παίρνει έκταση και απ' την άλλη το δημιουργείτε μόνοι σας. Δεν κάνατε τους Σουηδούς ποτέ για να τελειώσει το θέμα όμορφα και ωραία. Εκεί μπύρι, δήλωση, ανακοίνωση, δήλωση. Τον έχετε τρελάνει τον κόσμο. Χάλασε η δουλειά. Πετάμε και ένα καραϊσκάκι. Ξανά ραντεβού με Βόλο. Οπ. Αλλάζει το κλίμα. Ξανά σήμερα δήλωση ότι να βάγεις οριστικά. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ασανσέρ πάνω κάτω. Και δεν είναι πάνω κάτω πήρα το ασανσέρ και πήγα από το πρώτο στο τρίτο. Εσείς πάτε στον 60 και ξανακατεβαίνετε. Αναγούλα θα μας πιάσει από το πάνω κάτω. Την καλησπέρα στο φίλο τον Μάνο που λέει «Μας έχουν τρελάνει, ζούμε με χάπια, κανένα σεβασμός, πες τους να βγουν σήμερα να μας πούν οριστικά τι γίνεται, γιατί ο Καραντώνης θέλει να μείνει ακόμα μια εβδομάδα». Νομίζω ήταν προγραμματισμένο ούτως ή άλλως, Μάνο μου, ο κύριος Καραντώνης να μείνει μια εβδομάδα ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τον Ηρακλή ή όχι. Το πες τους που λες... Άμα τους βρω θα τους το πω. Είναι πιο εύκολο να βρω αυτή τη στιγμή τους υποψηφίους πρωθυπουργούς και να τους πάρω συνέντευξη παρά τους συγκεκριμένους. Πίστεψέ με. Και στην τελική να σου πω κάτι, μάνο μου, αδερφέ μου. Να βγούνε για να πούν τι, τα ίδια. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Να βγουν να πούν τελείωσε, δεν τελείωσε. Ναι, θέλω. Να βγουν να πούν τα ίδια, δεν θέλω. Να βγει να πει ο Τόμ Παπαδόπουλος πάρτε διαρκείας, δεν θέλω. Χωρίς να έχει τελειώσει η δουλειά. Να βγει να πει ο Καραντώνης ότι δεν έχουμε κάτι οριστικό, δεν θέλω. Τι το κάνω. Α, ο Μπέος κάθε μέρα βγαίνει. Τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει, κάνω ραντεβού. Όχι, δεν γίνεται, ξανακάνω ραντεβού. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Τι κάνεις τα ραντεβού αφού δεν γίνεται. Μην τα κάνεις. Γιατί τους ξαναδέχεσαι. Γιατί τους ξανακαλείς στο Βόλο. Άμα δεν θέλω εγώ κάποιον και θέλω να τον ξεφορτωθώ, θα τον πηγαίνω να φάει. Και να πιει και να... Δυπνήσουμε μαζί και να συζητήσουμε. Τόσο και αν συζητάτε κάτι άλλο. Όχι για τον Ηρακλή. Το είπες μία, το είπες δύο, το είπες τρεις. Ότι δεν γίνεται να μετακομίσει ο Βόλος από το Βόλο. Εξακολουθείς και κάνεις ραντεβού όμως. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν είναι για να σας εμπιστευόμαστε όσον αφορά τις δηλώσεις σας. Εγώ προσωπικά... Όσες δηλώσεις και να κάνουν αυτό το χρονικό διάστημα και τον Τόμ Παπαδόπουλο να είχα δίπλα μου τώρα εδώ στην καρέκλα στα δεξιά, μία ώρα να μιλούσαμε, να έκανα ερωτήσεις, να απαντούσε αυτός, δεν θα πίστευα και πολλά. Αν τελείωναν τα πάντα, ναι, εκεί είναι διαφορετικά. Μπάμπη, από ό,τι φαίνεται, ναι, παρά τις δηλώσεις του... Φάτω στο αθόρυβο, Γιώργο. Παρά τις δηλώσεις του Μπέου, από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά το θέμα. Βέβαια, αν φύγει, που θα φύγει αύριο ο Παπαδόπουλος για την Αμερική, εκεί μετά τι θα κάνουνε, θα μιλάνε με Skype. Τι να πω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και αυτοί να φύγουν. Το λέω αλλιώς.
Τότε ο Ηρακλής μας δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιώργο, ζούμε για να σας ακούμε. Μάνο, το έγραψε κι άλλος τώρα αυτό. Και ο φίλος ο Χρήστος. Καλησπέρα Γιώργο, μην ασχολείσαι άλλο. Πίεση ανεβάζουμε όλοι με αυτούς. Ο Θοδωρίδης που είναι άφαντος, διαρκεία στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Γιωργάρα, ζούμε για να σας ακούμε. Το έκανε σλόγγαν ο Μάνος. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Θοδωρίδης είναι εξαφανισμένος γιατί το έχει μεταφέρει εδώ και καιρό και το έχω πει και άλλες φορές, Χρήστο μου, ότι δεν θα ασχοληθεί ξανά με τον Ηρακλή αν δεν υπάρξει καθαρό αφημί σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αν υπάρξει καθαρό αφημί, προφανώς θα ενδιαφερθεί. Είχε κάνει και αυτός κάποιες επαφές με κάποιες ομάδες για αφημί. Μάλλον δεν προχώρησε κάτι. Αφημί όχι Super League, πιο κάτω. Μη σας φανεί παράξενο αν εμφανιστεί ξανά μόλις τελειώσει θετικά η ιστορία. Αν τελειώσει θετικά η ιστορία. Θυμίζω FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Χρήστο. Διαρκεία στο βόλεϊ, διαρκεία στο μπάσκετ. Για το βόλεϊ υπάρχει η άμεση ανάγκη. Για το μπάσκετ φυσικά υπάρχει και εδώ μόνιμη ανάγκη. Απλά είναι κάτι που εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά, εφόσον μπορεί, εφόσον θέλει. Είναι απαραίτητο πάντως. Είναι απαραίτητο. Για το βόλεϊ, ξαναλέω αυτά που είπαμε στο ρεπορτάζ και τις προάλλες, ότι έχουν προχωρήσει σε κινήσεις για μεταγραφές και μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση ξένου, που σας το είπαμε και τις προάλλες. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν, συγγνώμη, τα οικονομικά της περσινής σεζόν. Μόλις κλείσει η υπόθεση περσινής σεζόν, πληρωθούν και αυτοί οι τελευταίοι που είναι να πληρωθούν τελευταίοι χρονικά μιλώντας, τότε θα σκάει μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Δεν θα σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεως να διαβάζει κάποιες ανακοινώσεις ανανεώσεις παιχτών, ερχομός παιχτών κτλ. Και να πει, ωραία, βρήκανε λεφτά, κάνουν ομάδα. Πάλι με αίμα, δάκρυα και υδρότα γίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής που χρωστάω. Είναι αρκετά μεγάλο. Η Φωτεινή που είναι και αθλήτρια στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Διάφορα θέματα έχει θέσει. Θα το διαβάσω και θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά από αυτό έχουμε και ένα προγραμματισμένο ραντεβού τηλεφωνικά για το μπάσκετ. Γράφει λοιπόν η Φωτεινή: καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της εισόδου του τμήματος ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μέσα στο εθνικό στάδιο της πατρίδας μου, της Θεσσαλονίκης. Το Καφτατζόγλιο ήταν ένα κτήμα ιδιοκτησία της οικογένειας Καφτατζόγλου, το οποίο παρέδωσε η οικογένεια αυτή στο ελληνικό κράτος με τον όρο να γίνει το σπίτι του Στίβου, απόλυτα για χρήση διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων Στίβου. Όταν ο ΓΣ Ηρακλής μας βρέθηκε χωρίς προπονητήριο και ένα μέρος διεξαγωγής των αγώνων του, η οικογένεια Καφτατζόγλου επέτρεψε στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή να φιλοξενηθεί στο σπίτι του Στίβου ως φιλοξενούμενη ομάδα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το κληροδότημα της οικογένειας Καφτατζόγλου, το οποίο κατέχει το 60% της ιδιοκτησίας του Εθνικού Σταδίου της Θεσσαλονίκης, προτεραιότητα έχει μέσα στο Καφτατζόγλιο πρώτα ο Στίβος και μετά το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Τόσα χρόνια το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, συμβιώνοντας μαζί με το Στίβο, ενσωματώθηκε μαζί του. Προσωπικά, πολλές φορές όταν διεξαγόταν και οι προπονήσεις του ποδοσφαίρου του Ηρακλή, μου έχει τύχει να έχουν προπόνηση στις 5 το απόγευμα το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Όταν διεξαγόταν οι προπονήσεις τους μέσα στο Καφτατζόγλιο, το χόρτο μόνο του κεντρικού σταδίου και ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα περίμενε με σεβασμό προς την προπόνησή μου να τελειώσω το πρόγραμμά μου για να αρχίσουν να βάζουν τις μπάλες μέσα στο χόρτο και να αρχίσουν την προπόνησή τους. Ο κύριος Σαββίδης δεν θέλει να συμβιώσει με τον οικοκύρη του Καφτατζογλίου, το Στίβο, μέσα στο σπίτι του, αλλά κάθε φορά που έχει προπόνηση να πετάξει έξω το Στίβο από το σπίτι του, γεγονός το οποίο καθίσταται αδύνατο. Επίσης, δεν γίνεται να πετάξει έξω το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, καθιστώντας ως έδρα του έστω και προσωρινή το Καφτατζόγλιο, καθώς η οικογένεια Καφτατζόγλιου έχει ορίσει ότι έχει προτεραιότητα το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Επομένως, θα βρει μοιραία μπροστά του τον Στίβο, ο οποίος δεν θέλει να διωχτεί από το σπίτι του, και μοιραία το κληροδότημα Καφτατζόγλου, το οποίο έχει ορίσει ως έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή το Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης. Επίσης, κανονικά, ακόμα και στο ερασιτεχνικό μας τμήμα του Στίβου, θα έπρεπε να πληρώνει ο Σύλλογος την αποκατάσταση του κάθε τραυματισμού του κάθε αθλητή και αθλήτριας, ακόμα και στο τμήμα του Στίβου, στα ερασιτεχνικά τμήματα. Ωστόσο, ο Στίβος είναι ανέκαθεν μια πονεμένη ιστορία, καθώς όχι μόνο δεν λαμβάνουμε ποτέ χρήματα από τον αθλητισμό, αλλά δυστυχώς πληρώνουμε τα πάντα από την τσέπη μας πάντα. Θεωρώ απαράδεκτο να μην πληρώνει την αποκατάσταση του τραυματισμού του κάθε ποδοσφαιριστή το επαγγελματικό τμήμα του ποδοσφαίρου του Ηρακλή μας και να αναγκάζεται οποιοδήποτε συναθλητής μου στο ποδόσφαιρο να πληρώνει το κόστος θεραπείας του τραυματισμού του από την τσέπη του.
Τέλος, εμείς οι αθλητές του Στίβου δουλεύουμε εξίσου όπως οι ποδοσφαιριστές, με πλήρη επαγγελματισμό στις προπονήσεις και στις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι δεν θα ζήσουμε βιοποριστικά από τον αθλητισμό, σπουδάζουμε και ασκούμε κάποιο επάγγελμα παράλληλα με την αναχρόνισή μας, με ένα ενασχόλησή μας, συγγνώμη, με το Στίβο. Οι ποδοσφαιριστές δεσμεύονται από το συμβόλαιο και μοιραία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω εκτός από το ποδόσφαιρο. Αν δεν πληρωθούν τα χρήματά τους, δεν έχουν άλλους πόρους για να ζήσουν και από αυτά τα λεφτά κάνουν κάποιες αποταμιεύσεις ώστε να δημιουργήσουν κάποια μελλοντική επένδυση ώστε να επιβιώσουν βιοποριστικά όταν τελειώσει η καριέρα του στο ποδόσφαιρο. Επομένως, θεωρώ τουλάχιστον απάνθρωπο να μένουν στον αέρα και απλήρωτοι μόνιμα οι συνελθέντε μου στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Ούτε είναι το ποδόσφαιρο και ο πρωταθλητισμός ένα μονοπάτι στρωμένο με ροδοπέταλα. Οι υπεβαρύσεις είναι μεγάλες, αφήνοντας πολλές φορές βλάβες στην υγεία του ποδοσφαιριστή. Ακόμα και αν έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και κάθε μέρα πρέπει να παλεύεις για να παραμένεις στη θέση σου, χωρίς ποτέ να είναι τίποτα δεδομένο όσο καλός και αν είσαι. Τέλος, ολοκληρώνει το μήνυμά της η Φωτεινή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σαν αθλήτρια Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή, όλο τον κόσμο του Ηρακλή και για την αγάπη του, κυρίως την τελευταία περιπέτεια της υγείας μου. Θα ήθελα να γνωρίζουν όλοι ότι αυτό το ιερό ήττα ακουμπάει πάνω πάντα στην ψυχή μου και ότι αυτή τη φανέλα θα την πάρω μαζί μου μέσα στον τάφο μου, γιατί ο Ηρακλής δεν είναι απλά μια ομάδα, αλλά εκφράζει αξίες, ιδανικά και μια τεράστια πολιτιστική και αθλητική ιστορία, η οποία μας διατηρεί μέσα στην ψυχή μας πάντα τη φλόγα για να διατηρήσουμε τον Ηρακλή μας πάντα υπαρκτό και ζωντανό. Να μην φύγει κανένας από το πλευρό του Ηρακλή μας, γιατί στα δύσκολα είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε Ηρακλάρα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας στέλνω την αγάπη μου, Φωτεινή Βενέτη, αθλήτρια Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Αρκετά μεγάλο το μήνυμα. Το διαβάσαμε όμως. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για βλέπεις το Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις, 8. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-papaki-yahoo.gr για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Πάντα παρέα με το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στον βράχο της Αθήτου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, Νότος, με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Καταπληκτικό μαγαζί, αγαπημένο, αδυναμία μεγάλη. Και άντε να πάμε κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα. Και εσείς φυσικά, έτσι, αν δεν έχετε πάει, θα πάτε. Τώρα που λέω για μπάνια, να ετοιμάζεστε εσείς που θέλετε να πάτε διακοπές φέτος στη Λευκάδα, γιατί και φέτος θα κληρώσουμε δωρεάν κρουαζιέρα ημερήσια με τον αγαπημένο μας καπετάν Κώστα, το άρρωστο Ηρακλάκι στον Ιδρύ της Λευκάδας. Κάθε χρόνο στέλνουμε δεκάδες ζευγάρια και πρόσφατα μίλησα μαζί του. Με χαρά θα ξαναδώσουμε σε όσους πάτε στη Λευκάδα και επικοινωνήσετε με την εκπομπή κούτρες για να κάνετε την ημερήσια σας. Εκεί από τον Ιδρύ θα πάτε Σκορπιό, Εγκρεμνούς, Πορτοκατσίκι, Ιθάκι, Κεφαλονιά, θα γυρίσετε πίσω. Δηλαδή τι άλλο θέλετε. Και δεν θα πληρώσετε και τίποτα. Κεφαλονιά δεν θες. Τι έκανα, τραβήξουμε όπισθεν, πω τον καπετάνιο. Εντάξει, ας αφήσουμε στην Ιθάκη εσένα, σε φέρνουμε και την, όχι την Κυρική, την άλλη, πώς τη λέγανε, την Καλυψό. Όχι, άλλη θα σε φέρω εγώ. Εκείνη που τον έκανε. Την Καλυψό. Ναι, αυτή είναι. Πινελόπη δεν την κάνεις, άρεσε, περιμένει αυτή. Περιμένει. Περιμένει, έχει υπομονή. Λοιπόν, το Ηρακάμπ πλησιάζει, 18 του μηνός, σε 5 μέρες από τώρα θα ξεκινήσει, 18 με 23, στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος, κολύμπι, ξυφασκία, ράγμπι, πόλο, ξεχνάω κάποια, χάμος θα γίνει για τα παιδάκια σας. Και φυσικά μεταξύ άλλων το μπάσκετ του Ηρακλή θα δώσει το παρόν, νομίζω σε ένα πολύ πολύ ωραίο, έτσι, σε μια πολύ ωραία χρονική συγκυρία. Ένας από αυτούς που θα είναι κοντά στα παιδιά, θα μιλήσουν με τα παιδιά, θα μιλήσει με τα παιδιά, θα παίξει με τα παιδιά, είναι και ο αρχηγός της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, ο Δημήτρης Καλατζίδης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Ακούμε καλησπέρα και τα παιδιά. Τέλειο. Καλησπέρα και από μένα, ναι. Είμαι εδώ και με εδώ με τη μικρή. Πρώτα μας είπε για η μικρή και μετά εσύ. Ναι. Τώρα την έχει πιάσει η μικρή, ξέρει τι θέλει, είναι έτοιμη για ύπνο. Να τη βάλεις να ακούσει λίγο ώρα για μπλε, θα ηρεμήσει κατευθείαν. Ναι, τώρα πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και σε ευχαριστώ που παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις είσαι κοντά μας στον αέρα. Πάντα, όποτε. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία συγκυρία, έτσι, μετά την επίτευξη του στόχου, να σου δώσω και στον αέρα τα συγχαρητήριά μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται και αυτό το ΥΡΑ Camp με τα μικρά παιδιά που
σας έχουν πλέον πρότυπα, είστε στην Α1 και θα σας κοιτάζουν πώς και πώς από κοντά. Σίγουρα, σίγουρα. Ήμουν τυχερός. Είχα πάει και πέρυσι ως ομιλητής ένα πρωί σε συνεργασία με το Φώτη το Θεό που ουσιαστικά το τρέχει όλο το camp. Και είναι μεγάλο πράγμα και για τον Ηρακλή και για τα παιδιά. Αυτό που γίνεται με όλα τα αθλήματα, να γνωρίζουν τα αθλήματα. Εντάξει, εμείς από την πλευρά του μπάσκετ, σίγουρα πλέον με την επιτυχία μας του φετινή, φέραμε και τον κόσμο αλλά και τα παιδιά. Και καλός ή κακός, όλοι κοιτάνε τις επιτυχίες. Εννοείται αυτό. Γιατί. Εννοείται αυτό. Και θα είναι πολύ σημαντικό να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερος νέος κόσμος, νέα παιδιά, τον Ηρακλή και κατ' επέκταση και τον μπάσκετ. Είδες και τι έγινε και στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά σε αυτό με την Καστοριά, όπου είχε πάρα πολλά παιδιά μέσα στο γήπεδο. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολύ κόσμο, αλλά είναι και αυτό που μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, ήταν τα παιδιά που ήταν δίπλα μας και χαρήκαν τόσο πολύ αυτές τις στιγμές επιτυχίας. Θα παίξεις και μαζί τους λίγο? Φυσικά. Γι' αυτό πηγαίνουμε. Κανονικά, για να είμαστε έτσι. Τα παιδιά και ναι. Εντάξει, ξέρετε κιόλας, ειδικά τα μικρότερα παιδιά, το θέμα είναι να παίζουν, να περνάνε καλά. Δεν είναι τόσο πολύ συζήτηση, κουβέντα ή... Ναι, γιατί αν ξεκινήσεις να τους μιλάς και κρατάς την μπάλα, θα σε κοιτάνε στα μάτια να σου πούνε πότε θα μας τη δώσεις για να μπούμε μέσα. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να είμαστε δίπλα τους και να παίξουμε και αυτό θα τους κάνει να χαρούν, πιστεύω, και παραπάνω. Mm-hmm. Πόσο πέρα από χαρούμενος, ικανοποιημένος, ανακουφισμένος είσαι, Δημήτρη, που μετά από τα τελευταία χρόνια επιτέλους η ομάδα είναι εκεί που πρέπει να είναι? Εντάξει, πλέον μπορούμε και ξεκουραζόμαστε, κάνουμε το καλοκαίρι μας ήσυχα και ωραία και έχοντας πετύχει το στόχο μας και έχοντας κάνει το καθήκον μας και μπορούμε δηλαδή αυτό το καλοκαίρι να είμαστε ήρεμοι ότι δεν έχουμε πάλι όλο το καλοκαίρι να σκεφτόμαστε πώς αποτύχαμε, τι κάναμε, τι να κάνουμε καλύτερο. Όχι, ο στόχος επιτέθη, ο Ηρακλής είναι πάλι στην Α1. Απλώς τώρα σκεφτόμαστε το αύριο, σκεφτόμαστε και αυτά που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να σταθεί στην Α1 και να έχει μια διάρκεια όπως είχε τα παλιά τα χρόνια. Mm-hmm. Και να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξαναφέρει πάλι επιτυχίες τον μπάσκετ του Ηρακλή. Αυτές οι σκέψεις βέβαια οι καλοκαιρινές πλέον είναι πολύ πιο όμορφες γιατί μιλάμε για την Basket League και δεν μιλάμε για το πώς να χτίσουμε ομάδα για να ανέβουμε και είμαστε 8 χρόνια και υπάρχει πίεση και τι πρέπει να κάνουμε. Όλα έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πώς το αντιμετώπισες τα προηγούμενα καλοκαίρια? Δεν συγκρίνεται καθόλου έτσι το συνέστημα που έχεις τώρα? Δεν συγκρίνεται, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο το καλοκαίρι, σκέφτεσαι τι, πώς, εντάξει μπορεί να σκέφτεσαι, ωραία. Και ευτυχώς όπως είπα υπήρχε και ο πρόεδρος ο οποίος στήριζε την προσπάθεια και έλεγε ακόμα ένα χρόνο θα φτιάξουμε ομάδα να ανεβούμε, ακόμα ένα χρόνο. Υπήρχε αυτό το για να σκεφτούμε το μετά, αλλά υπήρχε και στο μυαλό αυτό το ότι φτάσαμε στην πηγή, αποτύχαμε, ο κόσμος που βλέπαμε, πώς, γιατί, υπήρχε στεναχώρια. Εντάξει, όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Εντάξει, εννοείται. Τώρα... Κοιτάμε μπροστά και μόνο θετικά μπορούμε να δούμε το μέλλον. Τι θα ήθελες να δεις του χρόνου, τι θα σε ικανοποιούσε με την επιστροφή της ομάδος? Να γεμίζει ο κόσμος στο γήπεδο, ναι, αν όχι όπως το τελευταίο παιχνίδι που αυτό θα ήταν το ιδανικό, να έχουμε δηλαδή κάθε Σάββατο, Παρασάββατο, όποτε παίζει ομάδα εντός έδρας, όποτε παίζει, να είναι ένα γεμάτο Ιβανόφιο. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό κατ' επέκταση είναι το γεμάτο Ιβανόφιο, ότι η ομάδα θα κάνει μια καλή πορεία. Θα πάει και καλά η ομάδα, ναι, έτσι. Αυτό, εντάξει. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Το ένα φέρνει τ' άλλο, είναι αλληλένδετα. Αλλά το βασικό είναι αυτό, γεμάτος κόσμος, μικρά, πολλά παιδιά. Mm-hmm. Όλα αυτά. Η Α1 είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Την ξέρεις, έχεις αγωνιστεί αρκετά χρόνια και στον Ηρακλή φυσικά. Πλέον οι ομάδες έχουν μπει στη λογική γιατί ζούμε και σε άλλη εποχή. Κακά τα ψέματα, Δημήτρη, να παίρνουν 4, 5, 6, δεν ξέρω εγώ πόσους Αμερικανούς και μετά ό,τι γίνει με τις υπόλοιπες προσθήκες. Οπότε χρειάζεται... Τι χρειάζεται για να κάνεις μια καλή ομάδα? Χρειάζεται να έχεις τύχη να πάρεις 2-3 καλούς ξένους και να τους συμπληρώσεις με τους υπόλοιπους? Τι χρειάζεται? Πάλι πάρα πολλά πράγματα χρειάζονται. Πιστεύω δεν είναι ότι χρειάζεται ένα πράγμα, ότι κάνεις ένα πράγμα καλά και έχεις καλή πορεία στην Α1. Είναι τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, και άμα πάρουν παραδείγματα σε φετινών ομάδων, ο Ήθος του Λίμνου. Ναι. Εντάξει, ο Προμηθέας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ τελικό σοβαρός, παίζει, με κορμό Ελλήνων, με καλούς ξένους, όλα.
άμα τα βάλεις κάτω, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το Περιστέρι που ανέβηκε και έκανε το πορεία κατευθείαν. Έτσι ακριβώς, το Περιστέρι με την προσθήκη του Βασιλόπουλου, ο Σκορδίλης, με νεαρούς, πάλι με καλούς ξένους. Δηλαδή, εντάξει, είναι πάλι συνδυασμός όλων. Φυσικά, ο ελληνικός κορμός είναι αυτός που κρατάει την ομάδα και στα δύσκολα. Και οι ποιοτικοί ξένοι που μπορούν να κάνουν και τη διαφορά και να σε ανεβάσουν επίπεδο κατευθείαν. Mm-hmm. Σε ένα πρωτάθλημα που ακόμα δεν ξέρουμε αυτό θα είναι και ποιος θα έχει. Όλοι περιμένουν, όλοι περιμένουν τις εκλογές, θα γίνει αναδιάρθρωση, ο Ολυμπιακός περιμένει την ένσταση, την αίσθηση. Εντάξει, δηλαδή, θα μου πείτε, είναι ακόμα νωρίς, αλλά κάνουν όλα αυτά θα πρέπει. Όλα αυτά θα πρέπει να ήταν λυμένα. Εντάξει, όλοι περιμένουν, το Κολοσσός, το Λαύριο θα παίξουν Α1, δεν θα παίξουν, η Καστοριά την Α2 περιμένει. Θα πέσει ο Ολυμπιακός, θα ανέβουμε, εντάξει. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι Να γίνει όπως συζητούσα και με τον πρόεδρο, είναι το πρώτο καλοκαίρι που ξέρουμε και λένε θα παίξουμε σίγουρα στην Α1. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα, Δημήτρη, που είπε ο κύριος Δρακόπουλος για τη νέα σεζόν είναι Κώστας Μέξας. Ναι. Την επόμενη μέρα είχαν το ραντεβού και ουσιαστικά συμφωνήσανε, τα βρήκανε και βάλανε το πλάνο. Και από εκεί ξεκινά και η βάση για το ότι το βλέπεις και εσύ θετικά, φαντάζομαι, όπως και όλοι μας, το ότι ξέρει την ομάδα, η ομάδα ξέρει τον Μέξα, γνωρίζεται με τον πρόεδρο, γνωρίζεται με κάποιους παίκτες που θα μείνουν στην ομάδα, οπότε θα είναι γι' αυτό πιο βατά τα πράγματα για να τη σχεδιάσουν. Σίγουρα, ξέρει και τα πολιτήρια, ανέβασε και αυτός την ομάδα, έβαλε το λιθαράκι του και αξίζει και αυτός να του δοθεί ευκαιρία ξανά πάλι την Α1, να χτίσει μια ομάδα και υπάρχει και ο ελληνικός κορμός και από την Α2 και μπορούν να προσελκύσουν η ομάδα και άλλους Έλληνες παίχτες που μπορούν να στελεχώσουν την ομάδα και να γίνει όλο αυτό που θέλουμε, δηλαδή να έχει ο Ηρακλής μια καλή χρονιά στην Α1, όπου θα γεμίζει το γήπεδο, δηλαδή για μένα αυτή είναι η στόχη. Όπως ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια που έχεις φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή και την πρώτη φορά και τώρα, δεν θέλει και πολύ για να γεμίσει το γήπεδο. Ναι, ένα τσάκι. Το έδειξε. Ένα τσάκι. Μια μεγάλη νίκη. Ένα τσάφ ακριβώς και το έδειξε αυτός και στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά και όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας ήσαν παντού. Ήταν συγκλονιστική η βοήθειά τους. Είναι συγκλονιστική, μας αγκαλιάσαν. Παρόλο που ξεκίνησε και το ουσιαστικά ο Σεπτέμβριος και η προετοιμασία δειλά-δειλά, με κάποια κακά αποτελέσματα στο κύπελο. Τα φιλικά η ομάδα δεν έπιστε τόσο πολύ, αλλά μετά δείξαμε άλλο πρόσωπο και ο κόσμος μας αγκάλιασε. Από το Μαρούσι και μετά έγινε η αλλαγή, νομίζω. Εντάξει, ναι, το διπλό με στην Καστοριά που όπως αποδείχθηκε βαθμολογικά και το τέτοιο, και μετά η όλη πορεία που είχαμε και η συνέπεια που είχαμε και η διάρκεια που είχαμε. Στο τέλος νιώσατε, λόγω της κατάστασης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, το ξέρεις πολύ καλά, την πίκρα και τη στεναχώρια που περνά ο κόσμος από τα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, νιώσατε ότι να το κάνουμε και γι' αυτό, δηλαδή να πάρει μια χαρά, να ξεσπάσει λίγο ο κόσμος, γιατί έχει να γελάσει το χυλάκι του. Εντάξει, σίγουρα ότι είχαμε. Εντάξει, και το βόλεϊ έχει και αυτό συνέπεια τα τελευταία χρόνια με οικονομικά προβλήματα. Πηγαίνει στο Final Four, έχει αξιοπροθέσει. Τελικού κυπέλου. Ναι. Σίγουρα το ποδόσφαιρο, που εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ο βασιλιάς του σπορ και ουσιαστικά αυτό μαζεύει και τον πιο πολύ κόσμο, αλλά και όλο αυτό το κομμάτι ότι είχαμε μείνει εμείς και αυτό που λαμβάναμε τον κόσμο, ότι παιδιά, εσείς μείνατε, περιμένουμε μια χαρά. Κάντε κάτι. Το είχαμε στο μυαλό μας. Ναι, κάντε κάτι. Ναι, είμαστε δίπλα σας. Το θέλει όλος ο σύλλογος του Ηρακλή, όχι το μπάσκετ, όχι η μπασκετική. Εννοείται. Όλος ο σύλλογος του Ηρακλή. Κάτι τελευταίο για το Ira Camp. Βλέπω σχετική ανάρτηση από την. Από τη σελίδα του Ηρακάμπ στο διαδίκτυο με την παρουσίαση. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα καλά. Τη σχετική ανάρτηση που ανακοινώνει το Ηρακάμπ ότι θα είσαι εσύ και ο έτερος αρχηγός του Βόλου, ο Κώστας ο Προύσαλης. Θα αλλάξετε και άθλημα τίποτα ή όχι? Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Έχεις παίξει Βόλου. Άλλο άθλημα έχεις. Λόγω του πατέρα ποδόσφαιρο. Λόγω του πατέρα, εντάξει, μικρός ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει. Με το Βόλου τίποτα, έτσι. Με το Βόλου, εντάξει, λίγο μου αρέσει να βλέπω αρκετά. Εντάξει, τώρα τι να πω, και για τον Κώστα, αυτό ήθελα να πω πριν, για τον Κώστα τον Προύσαλη, όλη αυτή η καριέρα που έχει και επιτυχίες, δεν το συζητάμε. Από τους κορυφαίους τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη τιμή και που είναι και στον Ηρακλή και αυτά τα χρόνια και βοηθάει και με την ποιότητά του, βοηθάει και έτσι ώστε ο Ηρακλής να έχει αυτή την πορεία. Και εγώ θα προσθέσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αρχηγοί καλά παιδιά,
γιατί μιλάμε για δύο καλά παιδιά. Και... ευχαριστώ πολύ. Και μακάρι αυτό να συνδυάζεται πάντα με επιτυχίες. Θα έρθω να σε εδώ να παίζεις βόλεϊ, να ξέρεις. Εντάξει, θα χαρώ πολύ. Θα προσπαθήσω. Θα βάλω τα δυνατά μου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο σου. Και εγώ χάρηκα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Και εσύ καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και τα παιδάκια του και τη μικρή για την υπομονή. Είναι μεγάλος χαζομπαμπάς με την καλή την έννοια ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, ο αρχηγός της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, που και αυτός θα βρεθεί στο Ηρα Camp και ανακοινώθηκε σήμερα για δύο σπουδαίους αθλητές του Ηρακλή, ο Παύλος Ομπόφτσης που τον έχουμε βγάλει εδώ, τον έχουμε φιλοξενήσει μια-δυο φορές στην εκπομπή μας για τις επιτυχίες του και τις διακρίσεις του, και ο σπουδαίος δευτεραθλητής Ευρώπης Κωνσταντίνος Μπανιώτης, ο οποίος έχει προπονητή τον προπονητή γνωστό στον Ηρακλή, στο βόλεϊ, αλλά και στο στίβο, τον κύριο Γιώργο Τσούγκο. Οι δύο άλτες λοιπόν του κυρίου Τσούγκου, ο δευτεραθλητής Ευρώπης, ο Κωνσταντίνος Μπανιώτης, και το δικό μας το παιδί, ο Παύλος Ομπόφτης, θα είναι και αυτοί στο Ηρα Camp. Καλησπέρα, λέει ο Θωμάς από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Είμαι σίγουρος πως ακούνε χιλιάδες γριές, αλλά δεν έχουν τι να πούν, αφού έχουμε αποκτήσει το βλέμμα της Αγελάδας πλέον. Κάτι τέτοιο, Θωμά μου. Και στο μπάσκετ λες και περιμένανε εμάς για να γίνουν από εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πάμε στο πρωτάθλημα. Κάπως λίγο δεν ήρθε καλά το μήνυμα, Θωμά μου. Δεν το κατάλαβα εγώ, να με συγχωρέσεις. Έχω να διαβάσω το δελτίο τύπου της ΚΑΕ Ηρακλής για τη συνάντηση του κυρίου Δρακόπουλου μαζί με τον κύριο Καρβέλα, τον general manager του Ηρακλή, τον Δημήτρη Καρβέλα, μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο. Συνάντηση λοιπόν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, είχε σήμερα ο πρόεδρος ΚΑΕ Ηρακλής, Θόδωρος Δρακόπουλος, και ο νέος general manager της ομάδας μας, Δημήτρης Καρβέλας. Οι τρεις άνδρες συζήτησαν για πάνω από μία ώρα για όλα τα θέματα που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ, ενώ αναλύθηκε εκ μέρους της κιανόλευκης αντιπροσωπείας το πλάνο και οι απόψεις του Ηρακλή για το ελληνικό πρωτάθλημα και οι προτάσεις βελτίωσης που αυτό χρήζει. Ο κύριος Βασιλακόπουλος συνεχάρη τον κύριο Δρακόπουλο για την επίτευξη της ανόδου στην Α1 και γενικά για την εικόνα του συλλόγου μας στο φετινό πρωτάθλημα σε όλα τα επίπεδα. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την κοινή βούληση για να επιστρέψει το ελληνικό μπάσκετ εκεί που ανήκει και συμφώνησαν να έχουν εκ νέου συναντήσεις με παρόμοια ατζέντα. Οι σακούλες Αριστοπλάστηνα και σήμερα εδώ. Χορηγή της εκπομπής. Για σας που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941 και aristoplas.gr. Να πιούμε άλλη μια μπύρα ή να το πάμε στο κοκτέιλ, Χριστό. 8-1. Άλλη μια μπύρα παρακαλώ. Να μας φέρετε εκεί πάνω στο βράχο της Αθήτου, στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, στο μεγάλο μας χορηγό. Στην υπέροχη Άθητο, που μοιάζει πολύ με νησί, για όσους δεν έχουν πάει. Εκεί τα σοκάκια και τα λοιπά. Τσουπ, πας στο βράχο, πλώνεις τα πόδια σου, παραγγέλνεις την πύρα σου και βλέπεις όλη τη θάλασσα από κάτω. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή και την ακρόαση. Δίνουμε σκυτάλι Ράδιο Μαρμίτα στα παιδιά που ακολουθούν. Και εμείς ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα να την κάνω την ευχή. Γιατί την κάνω εδώ και πόσο καιρό και δεν πιάνει. Με τα μακάρι έχω μείνει. Άσε, σήμερα δεν θα πω τίποτα. Πρώτα ο Θεός, αύριο εκπομπή εδώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.